60 λεπτά Ελλάδα. 60 λεπτά στα άγραφα. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι αρχίζει. Άσου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βλέπω παραπονιέται ο κόσμος, ε. Δίκιο είναι παραπονιέται ο κόσμος με τις καταστάσεις τις σημερινές. 30 χρόνια στην Αμερική και ήθελαν εδώ το συνάλλαγμα στην πατρίδα να βοηθήσουν την πατρίδα και η πατρίδα τους άστειλε πάλι εκεί. Γι' αυτό έβαλε και το φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Ναι, βεβαίως, γιατί ψέματα είπε. Και έβαλε και ένα σταυρό από πάνω να μας φλάει, εμάς που είμαστε εδώ. Έπαιξε ποδόσφαιρο στα χαφ. Διατέλεσα αθλητής ένα μεγάλο διάστημα και μου αρέσει είναι. Και ξέρω εδώ στο χωριά να σας πω και την αλήθεια, δεν έχουμε και μετά άλλο να ασχοληθούμε. Από κομμότριο ακτινοτρόφος. Όταν αναφέρεσαι στην Ευρετανία, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στο Καρπενήσι και το χιονοδρομικό κέντρο. Όμως η Ευρετανία είναι και το δυτικό τμήμα του νομού, τα Άγραφα. Μια περιοχή με άγρια μορφιά, αραιοκατοικημένη και με φτωχούς κατοίκους. Τα Άγραφα, όπου το ρολόι δείχνει να έχει σταματήσει στη δεκαετία του 50. Δρόμοι τριτοκοσμικοί αλλά και σπίτια χωρίς ηλεκτρικό. Το ταξίδι μας πίσω στον χρόνο ξεκινά με προβλήματα. Είμαστε Άγραφα, σε μια διαδρομή που κάνει για ράλι Ακρόπολης και το ηθικό συμπέρασμα είναι μην ακούτε το GPS, ακολουθείτε το χάρτη. GPS λέει ότι πηγαίνουμε καλά. Αλλά δεν μου φαίνεται ο δρόμος που είμαστε και πολύ κεντρικό. Εδώ έχουμε και ένα δίλημα. Πηγαίνουμε από εδώ. Ευθεία λέει. Ευθεία λέει το GPS. Νομίζω. Περισσότερο από ένστικτο βρίσκουμε την στρατιωτική γέφυρα που είναι η πύλη στην Δυτική Βρετανία. Η πραγματική περιπέτεια τώρα αρχίζει. Καλά σας ήρθατε. Μια χαρά, χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Αυτός είναι ο δρόμος για το μοναστηράκι. Το μοναστηράκι, ναι. Η κεντρική απέναντι. Λεωφόρος. Αυτήν έχουμε. Τι να κάνουμε. Αφενάτε στο δρόμο, του δείχνετε άκυρο. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι... Δεν έχει να αποσκήσουν. Ορίνα. Ο χειμώνας είναι τέτοιος, βαρύς. Έλα, Παρτάλι, έλα, έλα, έλα εδώ. Έλα, 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 έλα εδώ. Έλα, έλα. Βασίλο. Έλα. Εσείς τα προϊόντα τώρα πώς τα μεταφέρετε, γάλα, κρέας. Τι γάλα, τίποτα, δεν πουλείται τίποτα εδώ.
Ό,τι έχουμε έτσι τα έχουμε. Δεν έρχονται οι έμποροι να τα πάρουν. Κάσε έμπορος. Έμπορος εδώ να πατήσει έχει χρόνια. Τώρα ο έμπορος γιατί δεν έρχεται να σου πάρει το γάλα. Γιατί δεν το συμφέρει. Δεν έχει άσφαλτο, δεν έχει τίποτα. Πώς να έρθει. Πόσες φορές έχουν υποσχεθεί εδώ πέρα άσφαλτο να φτιάξουν στο δρόμο. Από ό,τι θυμάμαι από την πρώτη δημοτικού να πω. Πήγαινες εσύ, ε. Ναι, όταν πήγαινα πρώτη δημοτικού. Και τελευταία. Τώρα στις τελευταίες εκλογές. Αρίστο, έλα. Αρίστο. Έλα. Έλα, έλα. Έλα. Καλή δουλειά. Στον δρόμο για το κεφαλοχώρι Μοναστηράκη συναντάμε τον οικισμό Σύχνικο. Η ζωή πώς είναι εδώ. Δύσκολη. Κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος. Είσαι νέος άνθρωπος, σκληρή ζωή. Σκληρή, αλλά τι να κάνουμε, αφού έτσι είμαστε, έχουμε συνηθίσει πλέον. Δεν γίνεται να. Δεν έχουμε που να πάμε και τι άλλο να κάνουμε. Και από ό,τι βλέπω και ο δρόμος, άμα βρέξει ή άμα χιονίσει, δύσκολα τα πράγματα. Αυτό και αν είναι πρόβλημα για μας. Παντρεμένος. Όχι, ελεύθερος. Γυναίκες έρχονται εδώ να μείνουν. Πολύ δύσκολα. Δεν έρχονται οι γυναίκες. Πού να πάνε εδώ πέρα. Σχέση μπορεί να κυκλοφοράει η σχέση, αλλά δεν αποφασίζω για παντρεία. Γιατί? Δεν έρχεται η γυναίκα εδώ. Η μοναξία παλεύεται. Η έλλειψη γυναίκας παλεύεται. Δεν παλεύεται. Τι να κάνω. Δεν παλεύεται. Και πώς την παλεύεις τώρα. Τι να κάνουμε. Πάμε σε διάφορα χωριά. Για πες μου σχέδια για το μέλλον. Να έρθει άσφαλτο. Πόσες γυναίκες είναι στο χωριό. Ναι, είναι πόσες. Κάτσε να μετρήσω. 4, 5, 6. Παιδιά πόσα. 5. Εγγόνια. Με μπάνε 16-17, μα ξέρω, έχουν 3 δισιάγκουνα. Τώρα τα άλλα δεν θυμάμαι πόσα έχουν. Τα έχεις μπερδέψει, δεν θυμάσαι. 16-17 δεν είσαι σίγουρη. Μπροστά στα μάτια μας εκτυλίζονται σκηνές του περασμένου αιώνα. Κατευθυνόμαστε στον επόμενο οικισμό, το Παλιοχώρι, οδηγώντας έναν κατεφημισμόν δρόμο και κατευθυνόμενοι σε σπίτια που δεν έχουν ρεύμα. Όχι, δεν το έκοψε η ΔΕΗ. Δεν έχει φτάσει ακόμα η ΔΕΗ. Είναι ο δρόμος του 21ου αιώνα. Μερικούς μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές. Ζητάμε στη δημοτική αρχή να μας στείλει ένα μηχάνημα να καθαρίσει τους δρόμους. Μας λένε δεν έχουμε πετρέλαια. Βάλτε τα πετρέλαια στις τσέπες σας. Είχε κλείσει από τον Σεπτέμβριο και τώρα ήρθε Γενάρης και ο δρόμος δεν πέρασε ένα μηχάνημα από τότε να καθαριστεί. Τους έχετε ενοχλήσει να φτιάξουν δρόμο και να φέρουν ρεύμα. Πολλά ρεύμα. Τι λένε. Θα το φτιάξουμε λέει. Πολλά λένε όχι. Πόσα χρόνια τους ζητάτε δρόμο. 20 χρόνια έχω ζητάω εγώ. Και ρεύμα. Και το ρεύμα δεν έχουμε λεφτά να το βάλουμε λέει. Δεν το έχουμε πει, για μέσα δεν θα έλεγες. Και τι απαντάνε. Θα. Θα. Θα γίνει. Και για το ρεύμα. Θα. Το φέρνε. Και στο ρεύμα θα. Θα. Αλλά μας είπαν οι εμπειρίστες ότι τόσο... Μεθαύριο που θα έρθουν για να τους ψηφίσετε, θα πείτε και εσείς πείτε θα. Αυτά είναι αγκινάρες.
Μη μας φορτώνεις την ώρα κι εσείς και αυτήν. Πόρτες ήρθες καλά. Ευχαριστήθηκες εσύ. Χάλει ένα δρόμος. Χάλει ένα δρόμος. Γιατί. Γιατί. Απάντα μου. Δεν το φτιάχνουν το δρόμο, ε. Άμα το έφτιαχνα να ήταν φτιαγμένος. Ένα ρεύμα ήρθε στο κέντρο. Γιατί δεν ήταν τόσο που ήταν η επιτυχία να αφήσω ένα, εδώ και εδώ ένα ψυγείο να έχω ένα μηδέ κρέας να φάω που έχω πέντε ζώα. Σφάζουμε ένα του μήνα, τρώμε μια μέρα, δυο και τέλος το πετάμε σε σκιά και ξανασυνεχίζεται. Τα φαγητά πώς συντηρούνται. Ναι, συντηρούνται άμα δεν μεθάνουμε το τρώμε. Τι, εδώ μαγειρεύουμε. Μαγειρεύουμε. Τι έχετε φτιάξει σήμερα. Σήμερα έχουμε πίτανε, έχουμε σπουδιά και έχουμε και χοιρινό από τα χθες, από τα πιες το βράδυ και το έχουμε. Όταν νυχτώνει, εδώ τι κάνετε, πώς βλέπετε. Ανάχουμε το λάμπες. Τίποτα όξο δεν βλέπουμε, τίποτα. Έχει φεγγάρτο. Πού να πάμε εμείς τώρα, γέρασαμε. Τα παιδιά έχουν φύγει από το εγώ δεν έχω παιδιά, μα είπατε με τον ερχόμενο. Και με την ύφη. Πού να πάμε εμείς τώρα γυρώντε. Εδώ μάθατε. Μάθαμε. Σημασία μόνο πού να πάμε, να γίσουμε τώρα εμείς εδώ, πιάνουμε τα κυπάκια μας. Από λύκους πώς πάμε εδώ. Πέσουμε και λύκ. Έχετε πρώτα τους λύκους πρόβλημα. Έχουμε και πρόβλημα με τους λύκους. Πώς τους κυνηγάτε, πώς γλιτώνετε τα ζώα. Βάζουμε παγάνα και ψάχνουμε όσο τον βρούμε τον τσουκάνο, για μα τόσα φάει και όσα μείνει. Και πιεσόμετρο, βλέπω είσαι και γιατρός εδώ, ε. Πώς θα γλιτώσουμε ένα γέρο μέχρι να δείτε ασθενοφόρο. Έχεις γλιτώσει κανένα γέρο. Ου, πολλούς, πάρα πολλούς. Είναι ανησυχητικό που πέφτει. Μειώνεται σαν το μισθό μου. Το κοστούμάκι βλέπω για κυνήγι, ε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρεις. Η φτώχεια καλοπέρα έχει. Το παλιό χωριό βρίσκονται μπροστά μας εδώ, στη λίμνη, όπου υπήρχε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Βρετανίας. Μπράβο παιδιά, πάμε. Καθαρίσατε το δρόμο, μπράβο. Δεν γίνεται. Μετακόπων και βασάνων φτάνουμε στην γέφυρα του Μοναστηριακίου. Μια γέφυρα που αντέχει στον χρόνο. Βλέπω παραπονιέται ο κόσμος, ε. Δίκιο είναι παραπονιέται ο κόσμος με τις καταστάσεις σημερινές. Γιατί να μην παραπονιέται. Έχει τα παραπονά του, ε.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Το κλεμμένα θέλει δύο μη. Κλεμμένα κάποιοι τα κλέψανε και εμείς σήμερα δεν έχουμε. Αλλά είτε ένα μη είτε δύο, όσοι κλέψανε τα ίδια πήρανε. Του Δημοτικού. 30 χρόνια στην Αμερική και ήθελαν εδώ το συνάλλαγμα στην πατρίδα να βοηθήσουν την πατρίδα και η πατρίδα τους άστειλε πάλι εκεί. Γι' αυτό έβαλε και το φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Ναι, βεβαίως, γιατί ψέματα είπε. Και έβαλε και ένα σταυρό από πάνω. Και έβαλε και ένα σταυρό από πάνω να μας φλάει, μας που είμαστε εδώ. Λίγο πολύ έχει δίκιο ο Μπάγκλος, λέει, όλοι μαζί τα φάγαμε. Άρα έτσι δικαιολογείται και το σύνθημα φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Ακριβώς. Και πιεσόμετρο, βλέπω είσαι και γιατρός εδώ, ε. Βέβαια, εδώ άμα δεν έχουμε ένα πιεσόμετρο και άμα δεν ξέρουμε τα πρακτικά μας που είχαμε μάθει στις γιαγιές μας, πώς θα γλιτώσουμε ένα γέρο μέχρι να δείτε ασθενοφόρο. Έχεις γλιτώσει κανένα γέρο? Πολλούς, πάρα πολλούς. Ούτε θυμάμαι πόσους. Και τους παίρνεις και την πίεση? Την πίεση. Δηλαδή εδώ το καφενείο. Και άμα πήρασε εγώ με εγκεφαλικό άνθρωπος που εδώ έπεισε κόμμα και του τράβηξε κουφτή την ντούζα εδώ και έζησε δύο μήνες. Με και μετά με τη βεντούζα που έβγαλα το αίμα. Τι έβγαλα αίμα, το έβγαλα αίμα. Μήπως χωρίς τη βεντούζα ζούσε περισσότερο? Όχι, θα πέντε δηλαδή τότε. Αλλά μόλις πήρα αίμα εδώ εγώ και είπε ο γιατρός, λέει η βεντούζα, του βγει τους δυο μήνες παραπάνω. Για πάρε μου με να την πείσει γιατί μου ήρθε φόρος πολυτελείας για ένα αυτοκίνητο 10 ετών. Κράτα στο μικρόφωνο. Δεν το παίρνω πίεση, αλλήμωνα. Αλλά δεν ξέρουμε να πάρουμε φύση εδώ και δεν ξέρουμε να κάνουμε έλεγχο και δεν ξέρουμε να κόψουμε βιβλίο. Το δεξί θέλεις, το δεξί κέρι θέλεις. Το αριστερό. Καλύτερα, γιατί με το δεξί ψηφίζω, καλύτερα το αριστερό. Όποιο να είναι, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Είμαι ένα καθιστό, βέβαια. Δεν καθίζω. Δυο πατάμε, το κόκκινο. Έλα. Θέλω καμία βεντούζα. Όχι, αυτό έχει πέσει 132. Είναι ανησυχητικό που πέφτει. Μειώνεται σαν το μισθό μου. Σε ταχύτητα τους ρυθμούς. Έχει φτάσει 100 και κατεβαίνει. Πού πρέπει να φτάσει για να είναι καλό? 12 και 2. Και 9,9 είμαι καλό. Είμαι καλό. 18 εσυγμή σου. Κανό είναι. Κανό είναι. 18. Για 62 χρόνων άνθρωπος δηλαδή περδίκη. Με έχει 62, ε. Δεν το σχολείασα. Με έχει 71. Με έχει σήμερα για 71. Ευχαριστώ για την συνεργασία. 71, όχι. Με έχει εμένα για 90 μπόι. Όχι, δα. Ονοματεπώνυμο. Μπακογιάννης Σπύρος. Της οικογένειας. Ναι, ναι. Έχεις με την οικογένεια Μπακογιάννη. Καλά, δεν είναι κακό έτσι όπως πετάγεσαι. Συνεπώνυμία, ε. Τι ηλικία? Το 16. Νέος άνθρωπος παντρεμένος εδώ? Όχι. Γιατί? Είναι δύσκολα. Δεν έχουν τις γυναίκες? Δεν τους αρέσει το χωριό? Εύκολα και φεύγουν. Τι είναι αυτό? Πίτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πίτα είναι? Τυρόπιτα. Γεια στα χέρια σας. Εδώ στο χωριό πώς είναι τα πράγματα? Καλά, ήσυχα. Σ' αρέσει δηλαδή εδώ, ε? Ναι, εγώ εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εάν φεύγαμε και ήμασταν στην Αθήνα, ενώ τώρα χτίσαμε μία βάση. Την έδρα της οικογένειας. Ναι, ακριβώς, ναι. Παιδί πότε? Όταν πάρει αύξηση ο άντρας? Άμα ανοίξει σχολείο, δεν σχολείο. Όταν ανοίξει το σχολείο. Όταν τα στείλει πελαγός. Δεν έχει σχολείο εδώ, έτσι? Όχι.
Ξημερώνει Τετάρτη. Περισσότεροι άντρες του χωριού έχουν πάρει τα βουνά. Επιτρέπεται το κυνήγι. Τι, κυνήγι? Κυνήγι, ναι. Κοίτα, εδώ στο κεντρικό δρόμο. Εδώ, εδώ. Το κυνηγάμε προς τα κάτσι, πέρανα κατά απογουρεμένο. Α, και αυτό είναι το καρτέρι, δηλαδή μπορεί να περάσει από εδώ, Ναι, ναι. Με χτυπήσει και κανένα αμάξι που περνάει από εδώ. Χτυπάμε αμάξι. Ήταν τόσα χρόνια, θα τα χτυπάγαμε. Δεν μου λες ποιες μέρες κυνηγάτε εδώ πέρα? Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Ναι, ρε, κάτι είπε να πας στο βόντα κάτω, να πάρεις στο μονοπάτι αυτού που πια και φεύγα κάτω. Αγριογούρουνα εδώ. Ναι, ναι. Άμα δεν έχει αγριογούρουνα, έχει κάμια ραδίκι, κάμια. Έχει, από τι είσαι. Έχει κάνα μανιτάρι. Ναι. Έλα, πού θέλετε να πάω? Στη στροφή, έτσι. Στη στροφή θα πάω. Εντάξει, εντάξει. Έγινε. Καραούλη. Α, γελαγώ εσύ. Γελαγώ. Α, γιατί οι άλλοι είναι πάνω για τα αγριογούρουνα. Ναι, δύο κάποιον είναι. Με το κοστούμάκι βλέπω για κυνήγι, ε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρεις. Και φτώχεια καλοπέραση. Πώς θα πας, τι γίνεται, αυτή είναι η διασκέδασή σας εδώ? Του μόνο. Του μόνο, δεν υπάρχει άλλο τίποτα. Δουλειά δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Έχεις χτυπήσει τίποτα? Όχι. Εκεί απέναντι και προσπαθούν, είναι τα παιδιά κάτω, προσπαθούν τώρα να τα φέρουν πάνω. Εκεί που είναι η πόλη πάνω στον δρόμο. Ήρθε προς τα δω. Έγινε, εντάξει, θα πάω πιο χαμηλά. Τώρα ήρθα εδώ, περιμένω το αυτοκίνητο για να φύγουμε. Καλού κακού μη κουνά στους θάμνους. Ποτέ. Ποτέ. Ο συνάδελφος δεν ξέρεις τι. Δεν ξέρεις. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε? Πιάσαμε τίποτα? Καλά. Γεια. Τι κάνετε? Καλή χρονιά, παιδιά. Πιάσατε τίποτα? Όχι, τίποτα ακόμα. Τώρα προχωράμε. Τα ξεπαστρέψατε όλα, μου φαίνεται. Όχι, βέβαια. Όχι, εμείς και να πούνε άτακτα βαράμε. Και πώς ξεχωρίζει το άτακτο? Φαίνονται και να πούνε ζαβά. Ψυχαγωγία? Βέβαια. Αλλά εντάξει, αμέσως είναι στο ρόλο του θυράματος είναι τα δύσκολα τα πράγματα. Μέσα εκεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά το ξεπερνάμε. Ποια είναι πιο δύσκολα, εφορία ή το αγρογούρνο? Εφορία. Εφορία, ε. Οπότε καλύτερα κυνηγάς αγρογούρνο. Το χόμπι. Σπρώξω. Όχι, βέβαια. Μπούκοσε. Άρα, γεια σου. Στα άγραφα δεσπόζει η λίμνη των Κρεμαστών. Πανέμορφη λίμνη που μέσα της όμως κρύβει ένα χωριό. Βρισκόμαστε στο νέο χωριό της Επισκοπής. Η νέα Επισκοπή χτίστηκε μετά το 1970 και το παλιό χωριό βρίσκονται μπροστά μας εδώ στη λίμνη, όπου υπήρχε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Βρετανίας, ίσως το μεγαλύτερο, με 650 περίπου κατοίκους πριν βυθιστεί. Επιλέχθηκε από την πολιτεία αυτός ο χώρος να γίνει λίμνη, να γίνει υδροελεκτρικός σταθμός, να γίνει φράγμα και έτσι αναγκαστικά αποφάσισε να διώξει τους κατοίκους από εδώ, να μας διώξει, να διώξει τους γονείς μας, με βίο μάλιστα τρόπο. Και τώρα, πέρα απ' τα άλλα, έρχονται να μας βάλουν και τα αιωλικά πάρκα, να μας βάλουν και τις γεννήτρες να μας ισοπεδώσουν.
Όλα αυτά τα αντικείμενα ήταν αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσαν στην ζωή τους καθημερινά οι κάτοικοι. Ήταν αντικείμενα που έκαναν όλες τις δουλειές τους, ή αυτές ήταν οι δουλειές του σπιτιού ή οι αγροτικές δουλειές. Έχω μια ραπτομηχανή η οποία είναι από τις πρώτες που ήρθαν στην Ελλάδα, τη Σίνκερ, την είχε μια θιά μου. Απέναντι έχω μια κούνια που ο τελευταίος άνθρωπος αυτός, είναι και γειτονάς μου τώρα, ο τελευταίος άνθρωπος που κουνήθηκε σε αυτή την ξύλινη κούνια σήμερα είναι 72 χρονών και δεν ξέρει ότι την έχω εγώ. Η λίμνη εδώ των κρεμαστών σκέπασε ολοκληρωτικά 5 χωριά. Αυτά είναι η Επισκοπή, τα Σίδηρα, ο Άγιος Βασίλης, η Τατάρνα και η Σιβίστα. Βλέπουμε μπροστά μας χαλάσματα από τα σπίτια των χωριανών μας. Περίπου εδώ που βρισκόμαστε τώρα, μπροστά από αυτό το δέντρο στα 50 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ακριβώς το δικό μου το σπίτι, του πατέρα μου δηλαδή. Στο βάθος που βλέπετε εκεί στο κέντρο πιο κάτω, ήταν η εκκλησία του χωριού μας, η οποία πρόκειται για ένα μοναστήρι το οποίο ήταν περίπου από τον 8ο αιώνα. Μαζεύουμε τα δίχτυα που έχουμε ρίξει, ασχολούμαστε με το ψάρεμα, πιο πολύ κυνηγάμε την πέστραφα. Βασικά εδώ κάνουμε πολλά, είτε τα αγροτικά είτε το ψάρεμα, έχουμε και μαγαζί, λίγο απ' όλα ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε. Είσαι ο πλανόδιος Μανάβης εδώ. Γυρίζει στα χωριά όλα, ε. Ναι, ναι. Εδώ δεν έχει, είναι τα χωριά μικρά. Μικρά και φτωχά. Ντομάτες δικές σου είναι? Όχι, είναι Κρήτης. Από την Κρήτη ντομάτες? Ναι, ναι. Αγκουράκια δικά σου είναι? Όχι. Από πού είναι? Τη Λοκαρνανία. Τα λάχανα δικά σου είναι? Όχι. Εσύ με ροκάμα το βγάζεις γυρνώντας όλα τα χωριά? Βγάζω, εντάξει. Εντάξει, συμφέρει. Είμαι οικονομικός και βγάζω. Τι θέλετε να πάρετε εσείς? Πατάτες θα πάρουμε. Πατατούλες. Πόσες πατατούλες θες? 10 κιλά. Πόσο έχεις το κιλό την πατάτα? 70 λεπτά. Ελληνικές είναι? Ελληνικότατες. Αδερφέ, έχουμε πηγή. Είναι καλή τιμή 70 λεπτά? Είναι λίγο ακριβούλα. Είναι αγορά 48 λεπτά, είναι το ΦΠΑ και τα έξοδα. Για πόσο βγήκε το αυτό? 10 κιλά. Πόσα λεφτά? 7 ευρώ. Έγινε. Έτσι, κάτι. Σου δίνουν και παραγγελίες, τι να κάνεις? Τι να κάνουμε, αδερφέ, είναι μακριά από την αγορά ο κόσμος. Όχι ότι είναι χαζός, δεν καταλαβαίνεις. Όχι, είναι μακριά ο κόσμος. Είναι μακριά από την αγορά. Τι να κάνεις? Δεν μπορεί, θα πάει τώρα, τι θέλει, ένα κιλό κουκιά σπόρου. Να φυτέψει? Ναι. Θέλει και ένα φακελάκι μαρούλι, σγορό. Πού θα το βρει?
Φούρναρη. Πού είσαι, ρε φιλέ. Καλά. Πού είναι η έδρα σου. Καλώς βρήκαμε. Λιθοχώρη Βρετανία. Λιθοχώρη. Κλείσε. Τι κάνει. Καλά, εσείς. Τώρα μόλις έφυγε ο Μανάβη, εδώ πλανώδη έμπορε έτσι για τα. Με το ψωμί. Α, είστε οργανωμένοι. Ναι, ψυγιάκι. Και ψυγιάκι και γιαούρτι και αυτά, ε. Ναι, ναι. Ψωμάκι. Ένα ψωμί, ναι. Πόσο, ένα ψωμί. Ένα. Κάθε πότε περνάει. Περάει κάθε μέρα. Κάθε μέρα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις προμήθεια για όλη τη βδομάδα. Πόσο κάνει το καρβέλι, πόσο κάνει. Εμείς 1,5 ευρώ το έχουμε. 1,5 ευρώ και είναι του κιλού. Του κιλού, ναι. Καλά είστε, πώς πάει. Εσείς οι άνθρωποι στους τελειώρες. Και εσείς άνθρωπος του Λιμεριού. Εδώ... Σε βλέπω τελειώρες εσένα. Καλά, καμιά δουλειά δεν είναι εντροπία μονετήμια. Δεν λέω ούτε είναι εντροπή, ούτε είναι κακό η δουλειά. Εγώ ξέρεις τι δουλειά έκανα στη ζωή μου. Για παιδί. Κτενοτρόφος ήμουν. Δύσκολα, σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά, αλλά δεν είμαι μετανιωμένος. Είναι λικέρ ντόπιο. Λικέρ ντόπιο αυτό. Ναι, ναι. Είναι σχετικό, το φτιάχνει η κυρία του. Είναι δικό σας. Ναι, δικό της. Από τι είναι αυτό. Αυτό είναι από κράνι. Τι κράνι, Γερμανών, Αμερικανών. Γεια σας, χέρια σας. Πολύ ωραία. Παγίδες για τα παράσιτα που τρώνε τις μέλισσες. Α, υπάρχουν παράσιτα που τρώνε μέλισσες και βάζεις παγίδες, ε! Μαζί με το μέλι και τις μέλισσες. Οπότε μπαίνουν εδώ μέσα και εγκλωβίζονται. Τι παράσιτα είναι αυτά. Έλα από εδώ να τα δεις. Έρχομαι. Αυτό σχέδιο παγίδα. Βάζει μέσα μέλι. Δεν βάζει τίποτα άλλο. Ναι. Και μπαίνουν από εδώ τα ζωζούν και εγκλωβίζονται μέσα αυτά. Αυτά που λέμε, οι μπάμπουρες που λέμε. Όπως είναι αυτός εδώ. Άμα θα κοιτάξει εδώ τώρα, κάνουν συνέχεια επιθέσεις στην είσοδο. Βλέπω πως είναι μαζεμένες εκεί. Γιατί είναι εκεί έξω μέλισσες. Για να μην έρθουν τα αυτάκια που είναι μέσα. Φυλάνε σκοπιά οι εργάτριες. Βρήκε αδύνατο μελίσσι. Εκεί αριστερά μπήκε μέσα. Να μπαίνει μέσα. Ετοιμάζεται να μπει μέσα, αλλά δεν χωράει. Χώρεσε, μπήκε μέσα. Α, η μέλισσα. Απίστευτη εικόνα, τον άρπαξε η μέλισσα. Τον άρπαξε η μέλισσα και ξέρεις, η μέλισσα μια φορά τσιμπάει και πηγαίνει. Ναι, βέβαια. Είναι δύο κάτω εκεί τα οποία τα σκοτώνουν. Απίστευτες οι μέλισσες. Προστατεύουν την κυψέλη, κοίταξε να δεις. Πάει να μπει ο μπάμπουρας σε επίθεση, το σκοτώνουν με τη μία. Τσιμπήματα τα αντέχεις. Μόνο μου δοκιμούν, όχι. Με τίποτα. Σε έχουν τσιμπήσει, αλλά δεν προλαβαίνει. Όχι, δίνομαι σαν αστακός. Αντίνεσαι. Αστροναύτης, έτσι που να μην μπορούν να μπουν μέσα με τίποτα. Έμπλεξες με μια δουλειά δηλαδή που δεν αντέχεις το τσίμπημα τώρα. Όχι, δεν αντέχω, είμαι και αλλεργικός. Δεν σε πιστεύω. Είσαι μελισσοκόμος αλλεργικός στο τσίμπημα της μέλισσας. Ναι, με. Γιατί. Επικίνδυνη είναι η δουλειά που κάνεις. Δεν τίποτα. Άμα λάβεις τα μέτρα σου, παίρνουν χαπάκια κάτι αλλεργικά, αντιαλλεργικά.
Υγρασία βλέπω. Υγρασία, ναι. Έχουμε αρκετή υγρασία. Η στέγη έχει χαλάσει. Φοβόμαστε μην πέσει το ταβάνι. Χαρτιά λεφτά για το σχολείο, στα χαρτιά λεφτά για τους δρόμους. Ναι. Λεφτά για να γίνουν γεωφύρια υπάρχουν στα χαρτιά και εκεί. Στα χαρτιά είναι. Κάτσε για... ρε αντιδήμαρχε, πολύ στα χαρτιά μου τα ρίχνεις. Και κοντεύω να γίνω medium και χαρτορίχτρα. Τώρα δεν έχουμε ευτυχία. Τι έχουμε τώρα. Τώρα τι έχουμε. Ευρωπαϊκό πόλεμο. Είναι άκρος λυπηρό να υπάρχει στο Ραπτόπουλο κτηνιατρίο και να μην υπάρχει ιατρείο ανθρώπων. Είμαι το μοναδικό φαρμακείο στην Ελλάδα που έχει τις αδρεναλίνες μέσα στην ταμιακή. Μείναμε άνεργοι λόγω κρίσης και είχαμε στο χωριό αναγκαστικά. Από κομμότρια κτηνοτρόφους. Should I stay or should I go? Πότε είναι αυτή η αίθουσα? Έχει αρκετά χρόνια. Την είχαν φτιάξει ως προέκταση του σχολείου. Υγρασία βλέπω. Υγρασία, ναι. Έχουμε αρκετή υγρασία. Η στέγη έχει χαλάσει. Φοβόμαστε μην πέσει το ταβάνι, δηλαδή. Φοβόμαστε μην πέσει το ταβάνι. Τα νερά πέφτουν πάνω στον πίνακα, εδώ στον ηλεκτρικό. Όταν βρέχει, εδώ γεμίζει νερά, πλημμυρίζει. Γιατί δεν φτιάχνει το σχολείο. Ο Δήμος δεν δίνεται αυτή τη στιγμή να φτιάξει το σχολείο. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει τα λεφτά γιατί έγινε η μελέτη. Έγινε η μελέτη τώρα τελευταία. Από μελέτες έχουμε χορτάσει την Ελλάδα. Λεφτά για να γίνει το σχολείο υπάρχουν. Αυτό είναι. Μείναμε στις μελέτες. Περιμένουμε η πολιτεία τώρα να μας στείλει χρήματα. Εδώ ο Δήμος συντηρείται μόνο από τα χρήματα της πολιτείας. Δεν έχει άλλα έσοδα ο Δήμος. Όχι, δεν έχει άλλα. Άρα δεν υπάρχουν λεφτά να γίνει το σχολείο. Λεφτά για να γίνουν οι δρόμοι υπάρχουν. Υπάρχουν στα χαρτιά. Άρα χαρτιά λεφτά για το σχολείο, στα χαρτιά λεφτά για τους δρόμους. Ναι. Λεφτά για να γίνουν γεωφύρια υπάρχουν στα χαρτιά και εκεί. Στα χαρτιά είναι. Ναι, αλλά στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές όλοι μας λένε ότι οι δήμαρχοι υποψήφοι υποσχέθηκαν να κάνουν γεωφύρια, δρόμους, σχολεία, πολλά υποσχέθηκαν. Εντάξει, εμείς περιμένουμε. Από πού? Από αυτούς που μας τα τάξανε. Η περιπέτεια με το Δήμαρχο τελείωσε και τους δημοτικούς άρχοντες που είχατε ένα πρόβλημα μεγάλο και είχατε παυθεί προσωρινά. Τελείωσε αυτή η περιπέτεια. Ακόμα όχι. Τι περιπέτεια ήταν αυτή, τι πρόβλημα ήταν? Εντάξει, τώρα αυτά εγώ θα ήθελα πιο πολύ. Καλά, και εγώ θα, σχόλιο, και εγώ θα ήθελα να μάθω. Υπάρχουν δημοτικοί άρχοντες που φάγανε λεφτά όπως λένε ή είναι ψέματα των δημοσιογράφων? Των δημοσιογράφων όχι. Γιατί παύθηκε Δήμαρχος λόγω ποινικών διώξεων? Σε ποιο Δήμο είναι αυτό? Στο δικό μας, στο Δήμο. Στο δικό μας, στο Δήμο. Άρα έχετε πρόβλημα στο δικό σας Δήμο? Ναι, έχουμε. Ποια είναι η κατηγορία? Είναι άλλα γραφειοκρατικά. Αυτά τα γραφειοκρατικά έχουν να κάνουν λεφτά? Στα χαρτιά. Κάτσε ρε αντιδήμαρχε, πολύ στα χαρτιά μου τα ρίχνεις. Και κοντεύω να γίνω medium και χαρτορίχτρα. Ναι. Στα χαρτιά έγινε μελέτη για να γίνει το σχολείο. Ναι. Και δεν έγινε. Ναι. Στα χαρτιά οι δρόμοι. Ναι. Στα χαρτιά η υπόθεση διαφθοράς του Δημού. Κοίτα να δεις. Ναι. Λεφτά δεν φαγωθήκανε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Δήμο με τα γραφειοκρατία, με τα συμβούλια. Υπάρχουν αποφάσεις χωρίς να υπάρχει απαρτία και ίσχυσαν αποφάσεις χωρίς απαρτία Δημοτικού Συμβουλίου? Αυτό, εντάξει, όλα δεν τα γνωρίζω. Μόνο ο Δήμαρχος είχε μπει σε διαθεσιμότητα κάπου 3-4 μήνες. Κάποιες οικονομικές επιτροπές που γίνανε, ενώ είχαμε συμφωνήσει να γίνουν για να μην έρχονται οι σύμβουλοι από Αθήνα, από Αγρίνιο, εφόσον υπάρχει ανάγκη. Τηλεφωνική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για να εγκριθεί κονδύλια και έργα δεν υπάρχει. Ο Θεός βάζει το χέρι, αλλά πρέπει και εμείς να βάλουμε το χέρι μας.
να πούμε. Πού να το βάλουμε το χέρι μας, γιατί οι παλιοί το βάλαν το χέρι τους, αλλά το βάλαν λάθος, πατέρα. Οι δημοσιογράφοι και οι ευθύροντες πρέπει όλοι να ξεσηκωθούν και να πούν. Να πούν τι. Τι να πούν. Σε λίγα χρόνια θα ερημώσουμε από θέμα από όλες τις απόψεις. Η ευτυχία ήταν μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Τώρα δεν έχουμε ευτυχία. Τι έχουμε τώρα. Τώρα τι έχουμε. Ευρωπαϊκό πόλεμο. Όπως πάγα πέτρι να στον Εργολάβο. Α, ρωτήσουμε κάτι κι εμείς. Πήγαινα και στα γίδια για να τα φλάξω να μην τα φάει ο λύκος και στα πρόβατα. Περίμενε γιατί βρέχει. Α, βρέχει. Δεν είμαι ειδικός. Είναι άλλη ειδική που ξέρνει πώς να τα βάλει στην τσέπη. Κάτσε γιατί βρέχει. Α, βρέχει πάλι. Έφυγε ο γιατρός και δεν έχει ορίσει άλλος. Ναι. Άρα λοιπόν, 500 άτομα εσείς εδώ και οι γύρω κοινότητες πολύ περισσότεροι, εξυπηρετήστε πηγαίνοντας πού? Καρπινής. Είπησε προχθές ένα παιδάκι και τον πήρε ο πατέρας να του πάει πού. Θέλουμε 2 ώρες για Καρπινής, 2 ώρες για Γρίνιο. Πήραν τους αγροτικούς γιατρούς από εδώ να επαντρώσουν το κέντρο υγείας Φραγκίστας. Δηλαδή, τι θα μου κάνει ο αγροτικός γιατρός που έφυγε από εδώ και πήγε στη Φραγκίστα. Είναι άκρος λυπηρό να υπάρχει στο Ραπτόπουλο κτηνιατρίο και να μην υπάρχει ιατρείο ανθρώπων. Εσύ από πόσα χρόνια εδώ? Είμαι από το 1999. Από πού ήρθες? Από τον Πειραιά. Και από τον Πειραιά πώς πήρες την απόφαση εδώ? Πήρα τα βουνά και δεν το έχω μετανιώσει ακόμα. Είχες καταγωγή από εδώ? Όχι, δεν είχα καμία σχέση με την περιοχή. Πώς έπληξες? Πουλιόταν το φαρμακείο, το βρήκα σε κελί και το αγόρασα. Μου είπαν ότι έχεις βαρύ καθήκον. Δεδομένου δεν υπάρχει γιατρός, είσαι φαρμακοποιός, είσαι παιδίατρος, είσαι παθολόγος και δεν ξέρω πόσες ακόμα ειδικότητες. Δυστυχώς η πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει εξαφανιστεί από την περιοχή. Και οι ανάγκες είναι τεράστιες, διότι ο πληθυσμός είναι μεγάλης ηλικίας. Το καλοκαίρι που αυξάνεται, γιατί έρχονται οι διάφοροι τουρίστες με τα παιδάκια τους, η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη και έχω κληθεί να κάνω τα πάντα. Δηλαδή... Είμαι το μοναδικό φαρμακείο στην Ελλάδα που έχει τις αδρεναλίνες μέσα στην ταμιακή. Η σύριγγα με την αδρεναλίνη είναι εδώ σε πρώτη ζήτηση. Μήπως πάθω κάποιος πάθη κάτι. Από τα τσιμπήματα το καλοκαίρι. Αν τύχει κάτι, θα πρέπει να ξεκινήσει γιατρός από το κέντρο υγείας, εάν υπάρχει ασθενοφόρο. Να πούμε ότι 50 χιλιόμετρα εδώ είναι μια τεράστια απόσταση. Είναι τουλάχιστον είναι μία μισή ώρα λόγω επειδή έχει στροφές και κακό δρόμο. Είναι μία μισή ώρα. Γέννημα θρέμα τα κορίτσια. Γέννημα θρέμα. Ελάτε, κορίτσια. Σταυρούλα είναι από το γειτονικό χωριό τη Γρανίτσα. Είναι μαζί μου από το 2005. Η ζωή πώς είναι εδώ στην περιοχή? Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο το θέμα ότι δεν τα έχεις όλα, αλλά εντάξει. Αν συνηθίσεις. Τι λείπει σε μια κοπέλα στην ηλικία σας? Τι λείπει? Την ηλικία τη λέμε, καταρχήν τη λέμε. Ναι, τη λέμε, δεν έχω πρόβλημα. Είναι? Είναι 24. Παντρεμένη? Όχι. Και αυτό τακτοποιείται γιατί έχει πολλούς ανήπαντρους. Εντάξει. Εδώ πρέπει να έχεις πολλές επιλογές. Ναι, έχεις. Την εξής μία, να το διαλέξω εγώ. Α, η προϋπόθεση είναι να διαλέξεις εσύ. Γιατί τι, έτσι. Βέβαια. Άμα δεν το τσεκάρω εγώ δεν παίρνουν τίποτα. Και για το μέλλον θα δείξει. Με ποιον τα έχεις αυτή την περίοδο? Κανένα. Φιλιά, να είστε καλά παιδιά. Γυναίκες? Δράμα. Γιατί? Δεν υπάρχουν γυναίκες. Γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες? Γιατί οι μικρές, μόλις τελειώνουν το λύκειο, θέλουν να φύγουν. Οι μεγάλες, έχουν... Μεγάλες δεν κάθονται. Μεγάλες δεν. Ακριβώς αυτό. Γελάς όμως. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι με χιούμορ. Γιατί... Πολλά να δεις. Θα σε ρωτήσω εγώ το εξαπλώ. Μία γυναίκα. Γιατί να έρθει ο Ραπτόπουλο να μείνει? Να το πάρουμε σε με τα κίνητρα. Ναι. Έλατε, γιατί να έρθει. Εδώ οι πινακίδες για δεν έχετε αμάξι. Ποιανού είναι, παιδιά? Ποιος της πήρε ο Λιάπης? Πού τις καταθέσατε? Εδώ η Ευρυτανία ΑΕ έστειλε καμιά επιδότηση, κανένα κοινοτική επιδότηση. Όχι εδώ, γιατί είχε τον άνθρωπο αυτόν που ήταν ταλέπορος. Αυτό να μου πεις. Είχε τον ταλέπορο εκεί. Όχι, για τον Λιάπ λέτε.
Ναι, για το Λιάπη, έλα, πάρε. Για το Λιάπη λέμε ότι ήταν τέτοιο για να φτιάξει τον Ξενώνα. Να φτιάξει τον Ξενώνα και πέρα δεν έγινε ποτέ, γιατί ήταν φτωχός. Τι που να μπορέσει να τετιώσει, να ορθοποδίσει λιγάκι. Ναι, πάρε με να πω λίγη μεριά σου. 23χρονος εδώ, στο χωριό. Εδώ, τι κάνεις? Άνεργος αυτή τη στιγμή. Βοηθάω τους δικούς μου. Σπούδασες κάτι, ασχολήθηκες με κάτι? Σπούδασα λίγο, τα παράτησα, μετά δεν συνέχισα. Αθήνα πήγες? Πήγα και έμεινα λίγο καιρό. Είχε δουλειά εκεί η Αθήνα? Όχι, δεν είχα. Δεν δούλεψα εκεί. Οπότε άνεργος Αθήνα, λες καλύτερα άνεργος στο χωριό. Άνεργος στο χωριό, βέβαια. Δουλειά? Και εγώ βοηθάω τους γονείς μου. Δηλαδή εδώ πέρα η βασική δουλειά είναι βοηθός των γονεών? Ναι, η οποία είναι εκτινοτρόφη. Θα ήθελες εσύ κάποια στιγμή να φύγεις και να ανοίξεις τα φτερά σου κάπου αλλού? Θα ήθελα, ναι. Αν βρεθεί μια καλή δουλειά. Ναι, αν βρεθεί μια ευκαιρία να μπορέσω να φύγω, θα το ήθελα. Σου εύχομαι να ανοίξεις τα φτερά σου. Ευχαριστώ. Βλέπετε που είμαστε? Πού είσαστε? Εδώ, στα φτωχά. Έχετε λοιπόν, ωραία θέα και καθαρό αέρα. Άκου. Προβλήματα πείτε μου. Γιατρούς δεν υπάρχουν. Πέθανε το παιδί με ένα τζάπα, χωρίς γιατρό. Πότε? Τώρα 40 ετών έχω το παιδί μου. Τώρα πέθανε ο γιος σας? Τώρα. Και μάλιστα πήγαμε στο γεννήτιο και θα πάρετε ραντεβού να μας δειχτεί. Από να τι? Μπούμε μέσα. Είχε κατάθλιψη το παιδί, δεν έπαιρνε τα χάπια του γιατρός, δεν έρχονταν εδώ να δίνει τα χάπια. Να του βοηθήσει το παιδί, έχει άρνης. Πάει εμένα το παλικάρι μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για να σταθώ όμως. Να με συγχωρείτε. Άστε ρε παιδιά. Άστε να έχουμε πόδια κουδιά τους. Το ένα από τα δύο μωρά είναι η μία από τις κούκλες του χωριού, έτσι? Ναι. Πώς την λέτε? Ειρήνη. Η Ειρήνη. Με τι ασχολείστε? Έχει ο άντρας μου καφενείο και δουλεύω και στο Δήμο, στο βοήθεια στο σπίτι. Ευχαριστημένη. Καλά, μια χαρά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Ανησυχείτε για πολύ. Τα παιδιατρικά θέματα? Ναι, πολύ. Πού την πηγαίνετε για εμβόλια, για εξετάσεις? Αγρίνιο. Ο γιος σας είναι φτιστός η μαμά. Ναι, καλά. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Εσείς με τι ασχολείστε? Τίποτα, στο σπίτι μου. Ο σύζυγος? Ο σύζυγος αγρότης. Πήρατε τη μεγάλη απόφαση και μένετε εδώ, Ναι, Λεπιανά. Θα μένατε Αθήνα? Αθήνα, όχι, δεν πήγαινα. Γιατί? Τώρα, με αυτά που γίνονται τώρα, φοβάμαι κιόλα. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα love story το οποίο ξεκίνησε από μια αντιπαλότητα. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ήσασταν αντίπαλος του συζύγου. Ναι. Και πώς κάποια στιγμή προέκυψε το να ανταμώσετε και να σμίξετε άπαξ διαπαντός? Ήταν παλιός έρωτας και απλά μετά τις εκλογές έγινε πιο έντονος. Δεν με πολέμησε που λέμε. Δεν είχαμε αντιπαλότητα. Εσύ εκλέχτηκες και η σύζυγος δεν εκλέχτηκε? Ναι, εκλέχτηκα εγώ. Η σύζυγος δεν εκλέχτηκε. Δυστυχώς. Τώρα όμως θα εκλεγώ εγώ. Θα κατέβεις υποψήφια? Βεβαίως. Εσύ θα κατέβεις υποψήφιος?
Όχι, δεν ξανασχολούμαι. Έχω χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο. Δεν ξανασχολείσαι. Όχι. Άμα θες, ασχολήσου. Άμα θες, ασχολήσου άμα θέλεις. Δεν ξανασχολούμαι, όχι. Τώρα αναλαμβάνω εγώ. Παίρνεις ψηφοφόρο στη σύζυγο. Βεβαίως. Θα τα κάνω όλα. Θα. Όχι, όχι θα. Το θα είναι ένα. Θα τα κάνεις όλα. Όλα. Για τον τόπο μου. Για τον τόπο σου. Ωραία. Και θα σας καλέσω να σας το αποδείξω. Θα είμαι στο CNN τότε, δεν γίνεται. Και εγώ θα πάω. Εντάξει, θα πάω κι εγώ στο CNN. Τάρνε βλαχάνταρνε ξανε τα πρόβατα σε μια παλιογκαρβάρα παλιά μου κελετάλα σε μια παλιογκαρβάρα εσύ τα ξεχωρά. Δούλευα κατά περιστάσεις στο Δήμο με συμβάσεις. Ναι. Και τώρα είμαι άνεργη. Οι συμβάσεις τελείωσαν το Δήμο. Ναι. Και οι συμβάσεις μεταξύ μας είναι ένα από τα προβλήματα που έχει και η χώρα μας. Έπεσε πολύ χρήμα και. Έτσι. Έτσι. Και εσύ με τι ασχολείσαι τώρα? Ό,τι μεροκάματο βρω και λίγα ζώα. Έχεις κάποια ζώα και ό,τι μεροκάματο ή. Βοηθάω τον πατέρα μου με τα ζώα και σε επόμενες. Παιδί? Προσπαθούν σιγά σιγά να φτιάξουν πρώτα τα οικονομικά. Δύσκολα. Τα οικονομικά δύσκολα. Ναι. Είμαι εγώ με την οικογένειά μου, ο αδερφός μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο Γιώργος ο Κουτσουλάμπρος, ο οποίος στο σύνολο είμαστε γύρω στα 10-15 άτομα. 15 άτομα συνολικά. Τους βλέπεις κάθονται όλοι άνεργοι. Δεν υπάρχει εργασία πουθενά. Εάν σε περίπτωση δεν γίνει ο δρόμος, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί, ούτε πρόκειται να γίνουν επενδύσεις εδώ, αν δεν γίνουν οι δρόμοι. Να πάω. Μας έχει κάνει κρίση έτσι που δεν έχουμε λεφτά, μας έχουν απλήρωτος και έτσι αναγκαστικά μένουμε στο χωριό. Εδώ πώς περνάει η μέρα σου? Μόνο με κυνήγι, τίποτα άλλο. Yeah. Τα δύο τελευταία χρόνια έχω ψάξει για δουλειά Θήβα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, παντού. Δεν υπάρχει τίποτα. Μείναμε άνεργοι, λόγω κρίσης, και ήρθαμε στο χωριό, αναγκαστικά. Από κομμότρια, ακτινοτρόφος. Πηγαίνουμε στα ζώα, δύο φορές την ημέρα, και μετά σπίτι. Αν μου δοθεί η δυνατότητα, θα φύγω για το εξωτερικό. Darling, you got to let me know.
stay or should I go? So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Τι προτιμάς τώρα, κομμωτήριο ή κτηνοτροφία? Αυτή τη στιγμή κτηνοτροφία. Γιατί? Γιατί κτηνοτροφία, όπως είπαμε, έχουμε να φάμε. Στο κομμωτήριο? Στο κομμωτήριο δεν υπάρχει δουλειά. Στο χωριό δεν υπάρχει κόσμος για να δουλέψεις. Αυτό είναι βλάχικο. Κάποτε οι κτηνοτρόφοι ζούσαν σε αυτά τα πράγματα, δεν υπήρχαν σπίτια. Μέσα ζούσαν οι οικογένειες, αλλά αυτό εντάξει, το κάνανε με καλάμια. Εμείς δεν έχουμε καλάμια και το κάναμε με έλατο. Τι ψώμετρο έχουμε εδώ? 1100. Σ' αυτές τις ράχες, τις ψηλές, λεβεντές μου που πάει. Το μικρό από τον πηγαίνετε για τα εμβόλια? Αγρίνιο. Άρα δηλαδή ο παιδίατρος του μικρού είναι ολόκληρο ταξίδι, ε? Ναι, έτσι. Και από Αθήνα με τον πολιτισμό, τη φασαρία, εδώ στην Ερμιά, ε? Ποιο ωραία είναι εδώ πέρα. Αγραφιώτησα θα γίνεται? Θέλω να γίνω. Θέλω. Θέλω να μεταφερθώ, θέλω να προλάβω και τις εκλογές, να ψηφίσω εδώ. Μου είπαν ότι εδώ είναι η βουλή της περιοχής, εδώ γίνονται οι πολιτικές δημόσεις. Όχι, ρε, μακριά από δεν μιλάτε για πολιτική. Μακριά από τέτοια. Δεν υπάρχουν πολιτικοί. Με τη συντάξη του γάτι βγάζετε εδώ δηλαδή? Όχι, δεν ήταν οι. Ευλογίες. Τα χαύριον έσυρτε άμυνον. Δριός πεσούσες, πας ανοίξει, ξυλεύεται. Ξυλεύεται. Θα περάσουν όλα. Μόνιμοι κάτοικοι είμαστε γύρω στις 5 οικογένειες. Είμαστε το τελευταίο χωριό της Ευρυτανίας που είμαστε σύνορα προς Καρδίτσα. Και ίσως δεν θέλουν και κάποιοι άλλοι να φθεί ο τουρισμός. Γιατί όπως βλέπω η λίμνη Πλαστήρα πίσω. Όλα τα χωριά είναι αξιοποιημένα, έχουν πάρα πολύ τουρισμό, ενώ εμείς σαν Δήμος Αγράφων δεν είχαμε ούτε έναν, μηδέν. Αυτά είναι ένα από τα θρανία που είχαμε τότε, εκείνα τα χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου έχουν χαθεί τα περισσότερα. Κρίμα που ήταν τότε σε τέλεια κατάσταση. Και με τη Βέργα. Και με τη Βέργα. Και μια γυάλινη Βέργα το 1974. Ένας βαρύς Χρήστος από τη Μυτιλίνη, αντί να χρησιμοποιεί ξύλινη Βέργα, είχε μια γυάλινη Βέργα, απλώνει στην παλάμη και εδώ έχει την ξυλιά. Το 1973 είχαμε ένα Σαραφίν ένα δάσκαλο λίγο τρελό, ο οποίος κάποιος μαθητής, ο οποίος δεν είχε καλή συμπεριφορά,
του έβαλε μια ταμπελίτσα εδώ και του έγραφε «Είμαι γάιδαρος». Και ο Φωκαράς καθόταν με τον ένα πόδι ψηλά σαν πελαργός και γινόταν έρμο των υπόλοιπων μαθητών σαν αφορά τα σχόλια. Ανήκουμε δικαστικά στην Καρδίτσα, αστυνομικά στο Μουζάκι, φοριακά στο Καρπενήσι, γιατρό στο Αγροτικό των Αγράφων και νοσοκομείο, το πιο κοντινό είναι της Καρδίτσας. Υγεία, παιδιά. Πρέπει να έχεις άνεση και να μιλάς το μάνεση. Σε όλη την περιοχή των Αγράφων υπάρχουν δεκάδες εγκαταλελειμμένα οχήματα. Είναι για ευνόητους λόγους, όπως είναι επειδή πολλοί εγκαταλείψαν τα αυτοκίνητά τους που είχαν δεύτερο αυτοκίνητο όσον αφορά για τις πινακίδες, και είναι και άλλα αυτοκίνητα που έχουν εγκαταλειφθεί για... που χαλάσανε και τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα έχουν πιο πολύ, τα έχουν στις ιδιοκτησίες τους. Χώρη έχει ποδοσφαιρικό αγώνα για όλες τις ηλικίες. Φρέσκος, δί σου μπαίνεις. Φρέσκος, δί σου μπαίνεις. Μάνο, πιστάσου! Τι ψώμετρο έχουμε εδώ? 1100. Γιατί αποφασίσατε να μείνετε στα 1100, δεν είχατε δυνατότητα να μείνετε κάτω στο χωριό? Κάλεσα εδώ, ήταν τα πράγματα εδώ, το σπίτ, ήταν ο πατέρα μου εδώ, δεν είχα που να πάω. Τι ηλικία έχεις, Βασίλη? 43 χρονών. 43 χρονών, μικρό στα βάσανα, 4 παιδιά, ε? Ναι, 4 παιδιά, ναι. Ηλικίες από? Ένας είναι πανεπιστήμιο, μέχρι μικρόν που είναι 9 μηνών. Ο μεγάλος πέρασε το πανεπιστήμιο, πήγε φέτος. Ποια σχολή πήγε? Μαθηματικός. Του άρεσαν τα μαθηματικά. Του άρεσαν τα μαθηματικά. Δηλαδή στα 1100 ένα παιδί μέσα στην ερημιά και χωρίς φροντιστήρια. Χωρίς. Μπήκε μαθηματικός. Και είχε και τα ζώα, φύλαγε και 50 γίδια. Καμαρώνεις για το γιο, εντάξει. Κατάφερε... Αλλά σήμερα μου έφυγε στην αγχωρέθηκα, γιατί με βοήθησε αυτές τις μέρες που ήταν εδώ. Ήταν εδώ και έφυγε το παιδί για να πάει. Έφυγε, ναι. Θέλεις να συνεχίσει την δουλειά τη δική σου ή να ακολουθείς τον κλάδο, την επιστήμη? Όχι, να ακολουθείς τη δική ζωή. Είναι δύσκολη ζωή εδώ. Ριζάλευρο, ναι. Ναι, ναι. Πω, τη βλέπω, του αρέσει. Τον μικρό, πού τον πηγαίνετε για τα εμβόλια? Αγρίνιο. Άρα, δηλαδή, ο παιδίατρος του μικρού είναι ολόκληρο ταξίδι, ε? Ναι, έτσι. Ναι, είναι ολόκληρο ταξίδι.
Εμένα με ζαλίζει και άστα να πάμε. Όχι, ζαλίζει και στο αυτοκίνητο. Σε ζαλίζομαι, ναι. Αλλά κάνεις υπομονή γιατί κρατάς το μικρό από πίσω, ε. Έτσι. Μαρία, πού γνωρίστηκες με τον άντρα σου? Προξενιό μας. Προξενιό. Προξενιό. Να μου πεις εδώ στην Ερημιά πώς θα γνωριστείτε κιόλας άμα δεν υπάρχει και η προξενήτρα, να το πω έτσι, ε. Προξενήτρα, ναι. Ναι, προξενήτρα ήταν. Εδώ η ζωή πώς είναι? Εδώ έχεις και τα παιδιά. Να τα έχω, τα μεγάλωσα τώρα που φύγανε, άστα να πάω σιγά σιγά που φεύγουνε. Σου λείπουνε, ε. Μου λείπουνε. Τι τάξη πάμε? Βιτελικείο. Πάντα πράγματα. Εντάξει. Τώρα εσύ νέα κοπέλα και είσαι εδώ λίγο, μπορεί να είναι όμορφα, αλλά εδώ είσαι στην Ερημιά. Πώς νιώθεις? Έχω συνηθίσει, δεν νιώθω κάπως περίεργα. Είμαι καλά. Καλά είσαι, ε, ευχαριστημένη. Ναι. Σχέδια για το μέλλον, τι θες να σπουδάσεις? Θέλω να γίνω αισθητικός. Έλεγα να πάω στο Αγρίνιο. Προτιμάς Αγρίνιο να πας? Ναι. Όχι, η μαμά τώρα θα χάσει κι άλλο παιδί και θα είναι και ο μπαμπάς. Εδώ θα έχουμε ένα... Γεια σου παππού, τι κάνεις? Έκατσες ώρα εδώ, κάτσω κλαδόν στο τζάκι. Έχεις μάθει, δεν θες καρέκλα, ε? Δεν μπορούσε καρέκλα. Έχεις μάθει έτσι? Όχι, έχω μάθει έτσι. Με πονάει η μέση. Γι' αυτό κάθεσαι. Γι' αυτό κάθομαι κατά ή και τι εντώναμαι. Πόσα χρόνια ακτινοτρόφος? Από τον καιρό που γεννιάθηκα. Πόσο χρόνο είσαι? Θα πιάσω τα 90. Εδώ στα μέρη, στα άγραφα που γυρίζω εδώ στα βουνά, έχω βρει ανθρώπους που είναι 90 χρονών, 95 χρονών. Καλά, οι οποίοι καπνίζουν συνέχεια, έχουν τρελάνει τους γιατρούς. Κι εγώ καπνίζω από μικρό παιδί. Από 14 χρονών για πάνω, κάργα. Έχεις τρελάνει τους γιατρούς δηλαδή, που λένε το τσιγάρο είναι θάνατος. Ας λένε ότι θέλει και οι γιατροί. Στη ζωή σας έχετε καθίσει καθόλου? Ένα ρεπό πήρατε? Τι ρεπό να πάρω, πού θα το πάρω από το ρεπό? 90 χρόνια δουλειά, από τότε που περπάτησες. Ο νερό είχαμε εδώ, το είχαμε μακριά. Α, νερό δεν είχατε, το κουβαλάγατε? Ναι. Από φως? Μη βαρέλεις, τίποτα. Λαμπούλα. Λάμπα πετρελαίου και νερό με τον τενεκέ, ε. Ναι. Τώρα ευχαριστημένοι που πέρασαν τα χρόνια? Αφού είμαστε πηγημένοι τώρα, κουνάμε. Κουνάμε με το τώρα είστε κουράμε, κουρασμένοι. Έχω κάνει φρότ και δικό μου, πάντα νεφρά μου, γιατί είστε που φαντάρωσε. Α, κάλατε, είχε πρόβλημα με τα νεφρά το παιδί και ναι. Του είσαστε δότρια, του δώσατε, ναι, τον νεφρό σας, ε. Και το είχε 17 χρόνια. Σώσατε το παιδί σας εσείς με τον νεφρό σας. Mm. Και 17 χρόνια και όλα καλά, ε. Όλα καλά. Βασίλη, εδώ οι Προμήθες, ε. Ναι. Εδώ έχουμε τα λεύρα, εδώ ψημώνουμε. Τα λεύρα εδώ ψημώνουμε. Πού το κάνει, αλάτι και του λάδου. Του κρασί πίνουμε, ξέρω εγώ, όλα, λεμόνια, ό,τι. Μέχρι και πιτρέλου για τα μάξια έχω εδώ αποθηκευμένο αμαλύψη στα παγούρια. Με την Ανατολή ξεκινάμε για το χωριό Σφραγίδα της περιοχής, το κεφαλοχώρι Άγραφα. We'll be right back.
καιρό εδώ πέρα, γιατρέ? Είμαι ένα χρόνο και πήρα παράταση. Γιατί πήρατε παράταση? Γιατί μ' αρέσει εδώ. Μ' αρέσει σαν χωριό. Από πού είστε? Από Αθήνα. Γέννημα, θρέμα δηλαδή Αθήνα. Ναι. Και από Αθήνα με το πολιτισμό, τη φασαρία, εδώ στην Ερμιά. Πιο ωραία εδώ πέρα. Τι βρήκατε τον εαυτό σας, τι σας είπε ο τόπος, τι σας μίλησε? Είναι ήσυχα, ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εδώ ποια είναι? Καρδιά. Αγραφιώτησα θα γίνεται? Θέλω να γίνω. Θέλω. Θέλω να μεταφερθώ, θέλω να προλάβω και τις εκλογές, να ψηφίσω εδώ. Άξιρε να φέρει στο γιατρό, να μου γιάνει μάνα το καημό. Εδώ έχουμε ξενώνες στα άγραφα. Έρχεται κόσμος? Φέτος όχι, όλα τα άλλα τα χρόνια είχε αρκετό κόσμο. Παρότι ο δρόμος είναι σε αθλία κατάσταση. Σε χάλια είχε κόσμο. Φέτος χωρίζει εισόδημα. Δύσκολα. Δύσκολα, όσο είναι. Πώς θα τα καταφέρετε? Προσπαθούμε. Εσείς πήρατε καμιά επιδότηση από την, από την ανώνυμη εταιρεία Βρετανία ΑΕ? Μπήκα το 1993 σε ένα πρόγραμμα από την εταιρεία ΑΕ, πήρα μία δόση, 2.800, και μετά δεν έγινε αποπληρωμή σε τίποτα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε δύο κοινοτικούς άρχοντες, οι οποίοι είναι άνεργοι. Πρώην εργολαβός. Πρώην εργολαβός. Από δουλειές τώρα? Τίποτα. Ήρθα να σε βαρύσω γιατί είχε ανάπτυξη στο χωριό. Και λέω, κάτσε καλύτερα θα είναι στην επαρχία, στο χωριό μου. Εσύ δεν μου πες από δουλειά τι κάνεις? Ελευθερολόγος ήμουνα. Ήσουνα? Ήμουνα ελευθερολόγος. Αλλά δεν φτιάχνουν, δεν έχουν. Αφού δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. 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 Οικοδομή έχει σταματήσει. Άμα γίνει καμιά ζημιά σε κανένα σπίτι, κανένα. Μόνο σε περίπτωση βλάβη σα. Πότε μόνο να μην. Η άντυχη βέβαια. Καλώς τα παιδιά! Τι έγινε? Ωραία. Καλά? Ωραία, καλά. Καλά. Από δουλειές? Δουλειές, τίποτα. Τι δουλειά κάνεις? Κομματουργικά. Κομματουργικά? Εδώ δεν έχει έργα, δεν υπάρχει έργα ανάπτυξη στην περιοχή. Έργα ή λεφτά δεν έχει. Α, τα έργα τα κάνετε αλλά δεν πληρώνουν? Περιφέρεια, ο Δήμος ποιος? Πιστώνω με το Δήμο, χρόνια. Εσύ το ίδιο, κομματουργικά τι? Όχι, όχι, εγώ στο Δήμο δουλεύω, οδηγός. Οδηγός του Δήμου? Εδώ είναι η κεντρική λεωφόρο των αγράφων. Ναι. Αγίου Δημητρίου είναι αυτή. Αγίου Δημητρίου, τι λέμε. Α, Κατσαντώνη είναι αυτή. Συγγνώμη, μένεις και εδώ σ' άγραφα. Και δεν ξέρεις πώς λέει η λεωφόρος? Είναι πολλές εδώ, υπερδευόμαστε. Αυτό να μου πει γιατί. Δεν πάρα που σε δώσει ακόμα. Είναι σωστό. Τι να κάνω. Πάτε παιδιά, καλές βόλτες. Πού πάτε τώρα? Καλά. Πάμε για καφέ. Τι να κάνω. Για καφέ. Γιατί σε είχα συναντήσει για καφέ και νωρίτερα. Τι άλλο τώρα, τι να κάνω. Μείνουμε σε μεριανό καφέ. Καφέ, τσουπουράκι. Άντε για χαρά. Εσύ δουλεύεις τώρα ή δεν έχεις? Όχι, όχι, όχι. Τον πήγα στο μηχάνημα. Α, ίσως συνοδός του. Α, ίσως συνοδός του. Ναι, παιδιά, άντε. Καλό καφέ. Είπαν ότι εδώ είναι η Βουλή της περιοχής, εδώ γίνονται οι πολιτικές δημόσεις. Όχι, ρε, μακριά από δεν μιλάτε για πολιτική. Μακριά από τέτοια. Δεν υπάρχουν πολιτικοί. Δεν θες να βγεις τηλεόραση από ό,τι βλέπω? Όχι, μόνο. Για πες για την πολιτική, δύο κουβέντες. Δεν ξέρω εγώ τέτοια. Δεν θες να μπλάκεις εσύ με τα δημοτικά? Δεν ξέρω. Φόρους πληρώνεις? Τίποτα. Κανονικά. Τίποτα, τι. Τίποτα κανονικά. Κανονικά πληρώνουμε. Για πες τη ζωή, πώς είναι. Δουλειά δεν έχουμε, τίποτα. Δρόμο θα φτιάξετε? Θα το φτιάξουμε. Πότε θα το φτιάξεις? Το 40. Το 2040. Πώς τη βγάζετε? Και τι να κάνουμε. Ας έχει καλά φασλάκι η γριά. Τα γράψεις αυτά. Με τη συντάξη του γάτι βγάζετε εδώ δηλαδή? Όλα να ήταν οι γριούλες. Η σωτηρία δηλαδή των αγράφων είναι οι γιαγιάδες και οι παππούδες? Ναι. Είσαι ειλικρινής? Τώρα ναι. Είσαι ειλικρινής? Και από ψέμα θα πω γιατί.
Γεια σας, παιδιά, τι γίνεται? Καλά. Κάτσε να πούμε. Από εδώ πέρα, ποιοι είναι οι παντρεμένοι? Κάτσε, παιδιά. Όλοι ανήπαντρες είστε. Μισό λεπτό, θα σημειώνουμε. Εσείς ανήπαντρος? Ανήπαντρος. Γιατί? Μια χαρά εδώ που σας βρίσκω. Έτυχε. Δεν έρχεται γυναίκα εδώ στο χωριό? Δύσκολα. Της κάνατε πρόταση να έρθει και είπε όχι? Αρκετές φορές. Σαββατώμε, Σαββατώμε. Γεια σας! Ο Φούρναρης μαζί με τον παπά! Ε, τι κάνετε, ευλογίες! Καλά είσαστε! Γνωστός είσαι! Ήρθαμε εδώ στο χωριό, σας δούμε! Με τον Φούρναρη ήρθατε, ε! Ναι! Τι, μαζί μοιράζετε ψωμί? Εγώ είμαι από την Ιεράμονη Τατάρνης. Ήρθα να επισκεφθώ το άγραφο. Εσείς που είστε πιο κοντά στο Θεό από ότι εμείς οι αμαρτωλοί, τι λέει ο Κύριος για αυτή την κρίση την οποία βιώνουμε? Οι κρίσεις είναι πνευματικά τα αίτια. Πνευματικά, αλλά εμένα κάθε μήνα μου παίρνουν φόρους που είναι υλικά τα αίτια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πνευματικής κρίσης. Κοιτάξτε να δείτε, ου και πάτο μόνον ζήσετε άνθρωπος του Ευαγγελίου. Στηριχθήκαμε στο υλικό μέρος της ζωής και γι' αυτό έχουμε τα προβλήματα. Χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Θα ζείτε αληθές λέγον, ου σφάλιν ποτέ. Ναι. Ευλογίες. Ευλογίες. Τα χαύριον έσετε άμυνον. Δριός πεσούσες, πας ανοίξει, λέβεται. Συλλέβεται. Θα περάσουν όλα. Πιστεύω το φίλο, πιστό φίλο να κινδύνεις και γνώση. Όλα θα υποφέρομαι σωματικώς. Η ψυχή δεν μπορούν να βάλουν εύκολα. Η ψυχή είναι, είναι άλλο πράγμα. Ευχαριστούμε, ευλογίες. Ξεκίνησα με μια χαρά για το φορτό. Ο γιος σου που πάει δημοτικό? Πάει νηπιαγωγό, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν μας έστειλε το Υπουργείο Αναπληρώτρια Νηπιαγωγού. Δεν έχετε νηπιαγωγό αυτή τη στιγμή? Δεν έχουμε αυτή. Οπότε κάνεις babysitting και εσύ στο καφενείο, ε? Ωχ, με διάλυσες, τι δυνατός είσαι. Τι έφαγες, δε μεγάλε? Τι γίνεται? Είναι το τρίτο καφενείο που σε βρίσκω. Το τρίτο, ναι. Το τρίτο, έτσι. Αυτή το έβαση και δουλειά. Με τι έκανα? Σε βρήκα το πρωί στο πρώτο καφενείο, στον δρόμο σε βρήκα πριν από λίγο πήγες για το δεύτερο. Ωραία. Πού θα πας μετά για να ξέρουμε να έρθουμε? Σπίτι. Θα πάμε για φαγητό. Σπίτι, σωστά. Είναι ώρα για φαγητό μετά. Λοιπόν, άντε, καλό τσιμπούρ. Καλό το φαγητό που έκανα. Εγώ θα μας κεράσει και άνεργος. Καλώ την κυρία Δασκάλα. Δυστυχώ δεν μπορείτε να κινηματογραφήσετε χωρί άδεια. Από το Υπουργείο? Από τη Διεύθυνση Βρετανία. Ούτε θέλω να πάρω τη συνέντευξη. Δεν σα επιτρέπει το Υπουργείο Παιδείας? Χωρί άδεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πετρέλαιο έχετε άρεσει αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ. Εμεί ευχαριστούμε. Εσεί ευχαριστούμε. Πού καταδύσαμε κατά διά μα? Πήραν τηλέφωνο που μόλι μάθατε ότι ήρθε κανάλι, πήραν τηλέφωνο να με δώσει τη συνέντευξη. Δεν πειράζει. Εδώ μόνο δημοτικό έχεις? Δημοτικό μόνο, ναι. Τα παιδιά του γυμνάσιο πάνε Καρπινής. Φεύγουν τη Δευτέρα, μένουν στην εστία του Καρπινής και έρχονται την Παρασκευή. Επίσης τον τζάκι φωτιά, η γυναίκα μου μόλις είχε ξυπνήσει, τα παιδιά κοιμόντουσαν. Έπαιξα ποδόσφαιρο στα χαβ, διατέλεσα αθλητής ένα μεγάλο διάστημα και μ' αρέσει είναι και ξέρω εδώ στα χωριά να σας πω και την αλήθεια, δεν έχουμε και με τα άλλο να ασχοληθούμε. Μετά από όρημη σκέψη αποφάσισα να γυρίσω στο χωριό και να βοηθήσω τον τόπο μου. Αλλά και εμένα μην κορδευόμαστε. Βέβαια όλοι πιστεύω θα θέλαμε να έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ δουλειά, πιο πολύ λαό με λίγα λόγια. Κάνουμε διάφορα τουρνουά, όπως είναι το beach volley, παρόλο που δεν υπάρχει παραλία στην Βρετανία, έχουμε φτιάξει τη δική μας.
χρονιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Και τώρα κάνουμε προπόνηση, παιδιά. Έπαιξε ποδόσφαιρο στα χαφ. Διατέλεσα αθλητής ένα μεγάλο διάστημα και μου αρέσει, είναι και εξάλλου εδώ στα χωριά, να σας πω και την αλήθεια, δεν έχουμε και με τα άλλο να ασχοληθούμε. Να έχουμε τα παιδιά στο γήπεδο, να τα πάρουμε τα παιδιά από τα καφενεία και να τα έχουμε στον αθλητισμό, να τα έχουμε στο κατηχητικό, να τους δημιουργούμε προϋποθέσεις. Το έφευγο γονίζεστε και αυτό γίνεται εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Να έρθουν τα παιδιά κοντά στο Ράσο και το Ράσο να προσεγγίσει τα παιδιά. Σου αρέσει που ένας ιερέας ασχολείται με το ποδόσφαιρο? Ναι, πολύ. Γιατί? Γιατί μας εμπλουκάει. Στην Κρέντη, όλοι οι κάτοικοι είναι ενωμένοι σαν γροθιά. Ένα σπίτι κάηκε και ξαναχτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ήταν κάποτε σπίτι. Έπιασε τον τζάκι φωτιά. Η γυναίκα μου μόλις είχε ξυπνήσει. Τα παιδιά κοιμόντουσαν. 4 μηνών ο μπέμπης. Χτυπήσαν την πόρτα, φωνάξανε, βγαίνουν έξω. Τότε άρχισε να μυρίζει καπνό το σπίτι. Πήραν τα παιδιά τρέχοντας, φτάνω κι εγώ, με ένα λάστιχο να ρίξουμε νερό, να κάνουμε τίποτα. Ήρθε το χωριό αμέσως, 150 άτομα που είναι το χωριό μας. Όλο το χωριό καθαρίσαμε πάνω, όλα τα πάντα, τα καμένα τα πετάξαμε. Γιατί το σπίτι έπαθε μεγάλη ζημιά. Και μέσα σε 2-3 μέρες φτιάξαμε τη σκεπή, πάντα με τη βοήθεια του χωριού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το χωριό. Μας στήριξε και μας στηρίζει ακόμα. Τι να πω, μας προσέφεραν πάρα πολλά πράγματα και για τα παιδιά και για μας. Να είναι καλά, ένα απλό ευχαριστώ δεν αρκεί. Σκέψη, αποφάσισα να γυρίσω στο χωριό και να βοηθήσω τον τόπο μου. Αλλά και εμένα, μην κορδευόμαστε. Όλοι θέλουν τον λογιστή του, είτε αυτό είναι ιδιώτη με κάποια φορολογική απλή δήλωση, κάποιο χαρτί που θες να βγάλεις και αυτά, από ένα μέχρι με ένα επαγγελματία. Σκεφτείτε ότι όλη η Δυτική Βρετανία πηγαίνει στο Καρπενής. Το έχω στο θέμα πολύ καλά. Δηλαδή, έχω φτάσει γύρω-γύρω τα χωριά, τα έχω πιάσει. Τα έχω φακελίτσα. Το χωριό μου άρεσε. Βέβαια, όλοι πιστεύω θα θέλαμε να έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ δουλειά, πιο πολύ λαό με λίγα λόγια. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εύκολο. Να μαζευτούν όλοι οι νέοι άνθρωποι. Τώρα, νέος μπορεί να είναι και κάποιος 35 χρονών, 40 χρονών, που θα έχουν ιδέες, που θα θέλουν να αλλάξει ο τόπος. Μετά από 12 χρόνια λόγω κρίσης που πέστρεψε πάλι στο χωριό, ούτε δουλειά υπάρχει, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Ή μάλλον να βρούμε κάποιο τρόπο να φύγουμε. Λόγω του ότι είμαστε και πολλοί νέοι και δεν υπήρχε κάτι για να ασχοληθούμε και να δραστηριοποιηθούμε, αποφασίσαμε να κάνουμε το σύλλογο και δραστηριοποιείται στο χωριό με διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι περισσότερο. Κάνουμε διάφορα τουρνουά, όπως είναι το beach volley, παρόλο που δεν υπάρχει παραλία στην Βρετανία, έχουμε φτιάξει τη δική μας.
γύρω βουνά είναι διάσπαρτα με στρατιωτικές εγκαταστάσεις από μινάρια εμφυλίου και ψυχρού πολέμου. Χριστόφορε, αυτό εδώ πέρα, αυτή η σύραγγα, τι ακριβώς είναι? Αυτό είναι για να επικοινωνεί το ένα κτίριο με το άλλο. Για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας και να μην δέχονται και πειρά από πάνω προς τα κάτω. Γιατί έχει αρκετό πάχος από πάνω. Πόσα χρόνια λειτουργήσε αυτή η στρατιωτική βάση? Αυτή λειτουργήσε τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ξεκίνησε, αλλά πρέπει να τελείωσε το 73-74 κάπου εκεί. Μέχρι το 73-74. Ναι. Πότε ξεκίνησε? Αυτό ξεκίνησε από το 60, νομίζω. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, που ναι, λέμε. Ναι, ναι. Πριν από το 50, 49-48, την περιοχή αυτή την είχαν οι αντάρτες. Την είχαν οι αντάρτες, ναι. Και έγιναν και από τις τελευταίες μάχες του εμφυλίου εδώ στην περιοχή, έτσι. Τότε από τη γέφυρα της Τετάρνας προς τα δω ήταν ανταρτοκρατούμενο. Ρίξανε και μια υπεριστική βόμβα κάτω. Τις πρώτες ναπάλ που είχαν βγει τότε. Τις πρώτες ναπάλ και πήρε φωτιά αυτό το βουνό. Αυτό το βουνό όλο κάει και εδώ, λέει. Αυτό που είναι καμένο όλο προς τα δω απάνω του. Και τώρα που γυρίσαμε εμείς, βρίσκαμε τα οστά κάτω. Δρόμοι, γιατροί και σχολεία είναι ο βραχνάς των κατοίκων της περιοχής. Έχουμε εδώ και δύο μήνες λειτουργού στην υπηαγωγείο που έκλεισε. Πριν τελειώσει η θητεία της κοπέλας που πήρε άδεια εγκυμοσύνης για να φύγει, πήγε στον κύριο προστάμενο μέσα και μιλήσαμε. Μου λέει θα χρειαστεί να μείνει από 10, τα ανώτερο 15 μέρες στο σχολείο μπορεί να μείνει κλειστό και μετά θα λειτουργήσει κανονικά. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαστε ακόμα στο έλεος. Πήγαμε και στον αντιπεριφερειάρχη, παντού στείλαμε χαρτιά, απάντηση από κανένα δεν πήραμε. Σε ένα χωριό απομακρυσμένο, αν δεν λειτουργήσουν τα σχολεία, τα παιδάκια τι θα γίνει? Μα ζητάγανε να τα στείλουμε στην Κρέντη, που η Κρέντη είναι από εδώ τον Ήπειρο προσωπικά 17 χιλιόμετρα. Και 16 που έρχονται μέχρι εδώ, και να κάνει και 17-32 χιλιόμετρα. Σε δρόμο πολύ δύσκολο, που δεν πρόκειται κανένα παιδάκι να αντέξει τη διαδρομή αυτή να την κάνει. Το κρατάω σπίτι υποχρεωτικά. Τι να το κάνω. Σήμερα έκλαιγε μία ώρα και μετά που έφυγε ο γιος μου να έρθει στο σχολείο. Γιατί εγώ δεν έχω δασκάλα. Μου είπαν, λέει, θα έρθει σήμερα η δασκάλα να ανοίξει τον νηπιαγωγείο και πουθενά. Εμείς στην ιστορία μόνο δύο μαθήματα έχουμε κάνει. Τα υπόλοιπα δεν τα έχουμε κάνει. Και ούτε λογοτεχνία, ούτε ιστορία. Και τώρα θα μας βάλουν να εξεταστούμε το ίδιο. Δεν ξέρω, τώρα στο τέλος θα δείξει πώς θα. Αν μας φέρουν κανέναν καθηγητή και προλάβουν να κάνουμε κανένα μάθημα. Έρχονται, κάθονται ένα μήνα, δύο και μετά παίρνουν αποσπάσεις και φεύγουν. Μένουν πάλι κενό. Και από το ένα σχολείο στο άλλο. Το σχολείο εδώ, το γυμνάσιο, είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Σοφάδες πέφτουν, το ένα το άλλο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας από τους τοπικούς άρχοντες εδώ πέρα, τους οποίους από αυτούς είμαι και εγώ ένας. Προσπαθώ να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εξήντα λεπτά στα άγραφα. 60 λεπτά Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Το ταξίδι συνεχίζεται. Άμα βρούμε που είμαστε. Εγώ έλεγα. Εγώ φταίω να Εγώ φταίω να Άστο και θα γίνουμε χάλια, περίμενε. Λάσπη. Άστο γιατί θα πούμε μέχρι... Άμα δεις κανέναν εφοριακό, ρίξε δύο φορές στον αέρα να ξέρουμε.
Να φύγουμε. Σύνθημα. Μπορείς. Φιλόλογο έχετε. Εσείς έχετε. Εμείς δεν έχουμε φιλόλογο. Εσείς έχετε. Εμείς νηπιαγωγό δεν έχουμε εδώ. Να σας δώσουμε φιλόλογο να μας δώσει νηπιαγωγό. Θες να μου πάρεις τη δουλειά. Γεια. Πες το όνομά μου. Στην τηλεόραση βλέπω λόγια. Ευαγγελάτος. Όχι μόνο Ευαγγελάτος. Έχεις δύο. Χατζηνικολάου. Μου άσημε τώρα Χατζηνικολάου. Μάνεσης. Μάνεσης. Δεν πέταξε. Τώρα το κατάλαβες. Που πλησίασε. Κάτσε εδώ, άνοιξε χαρτιά σου να σου γράψει τα φάρμακα. Να σου πω, για τη τηλεόραση γδίζουν να σε εξετάσει, δεν είναι. Βρέλα, γράψε τα φάρμακα, βρε, μη φεύγεις, δεν τραβάμε. Ένα φραπέ για το φίλο εδώ, ένα φραπέ. Εγώ πήγα για γιατρό. Φραπεδάκι. Βλέπουμε εδώ το μέτρο του είδους traveling. Χαμζικα! Γεια σας! Ο παπάς κάνει κουμάντο. Όχι τώρα, δεν κάνει ο παπάς κουμάντο. Κάνετε εσείς τώρα κουμάντο να δείτε τι θα μας ρωτήσετε. Για τα παράπονά μας. Έχεις παράπονα. Ξέρεις τίποτα, α? Βέβαια, υπάρχουν παράπονα. Σου είπα πριν 2-3 χρόνια έχουμε παράπονα. Αν το είπα, το μεταπουκιάλι μου ακόμα. Να ακουστεί ακόμα σε όλη την κοινωνία. Να πω κι άλλα. Πώς θα παντρευτείς? Δεν ξέρω. Θέλεις να μου κάνεις κάποια πρόταση? Γιατί όχι. Παιδί κι εγώ. Το τρομοκράτησε. Αυτή η ενδυμασία που φοράτε έχει ένα φούσκωμα στη μέση και σας παχαίνει. Λοιπόν, είναι ένα. Ένα. Να κρατάω. Είναι ένα. Είναι, αυτό εδώ είναι έτσι, δείχνουμε την δαντέλα. Ναι, τη δαντέλα. Κρατάω. Ναι, και είναι και τρία μετά αυτό εδώ. Η πουκαμίσα που φαίνεται αυτό εδώ το δαντελάκι. Γιατί φόραγαν τρία? Για να ζεσταίνονται το χειμώνα. Μια από φορ. Πες μου κάτι, γιατί χώνομαι εγώ και εσείς δεν χώνεστε? Μήπως να ρουφάω την κοιλιά μου.